Πάμε να δούμε και αυτό εδώ το ερώτημα, το οποίο είναι λίγο στριφνό στη γραφειοθεωρία, δηλαδή έχει κάποιες ιδιότητες οι οποίες θέλουν λίγο βασάνισμα του κεφάλου. Θεωρούμε απλά με κατευθυνόμενα γραφήματα με τουλάχιστον τρεις κορυφές, οι παρακάτω προτάσεις αν είναι αληθείς. Πάμε στην πρώτη πρόταση. Κάθε γράφημα με λιγότερες από 2 ή -4 ακμές είναι επίπεδο. Και εδώ ίσως κάποιος ο οποίος έχει διαβάσει παραπάνω, ίσως να θυμάται ότι αυτό το 2 ή -4 σχετίζεται την επιπεδότητα με το διμερές γράφημα. Παρόλα αυτά όμως, ακόμα και αν δεν το θυμάσαι αυτό, στην επιπεδότητα είναι σημαντικό ότι δεν έχουμε πουθενά απολύτως κάποια ιδιότητα η οποία να σχετίζει κορυφές με ακμές, δηλαδή μια ικανή και αναγκαία συνθήκη η οποία να σχετίζει κορυφές με ακμές. Θα ήταν πολύ ωραία να είχαμε μια συνθήκη που να λέμε ότι αν έχουμε το πολύ τόσες ακμές σε ένα οποιοδήποτε γράφημα, τότε το γράφημα θα είναι επίπεδο. Και έτσι λοιπόν η μη ύπαρξη μια τέτοια σχέση αυτομάτως, διαισθητικά θα έλεγα, κάνει το ερώτημα να είναι λάθος. Θα κάνω τώρα όμως το εξής, θα φτιάξω και ένα αντιπαράδειγμα το οποίο θα καταρρύπτει την διατύπωση. Και το αντιπαράδειγμα θα είναι το εξής. Επειδή τώρα το τελικό αποδεικτέο είναι ότι πρέπει να είναι επίπεδο, θα ξεκινήσω με ένα μη επίπεδο γράφημα, το οποίο θα επιλέξω είτε το K5 είτε το K3-3 από τον Κουρατόφσκι. Πάω στο K5, να το εδώ το K5. Και τώρα να παρατηρήσουμε βέβαια ότι στη σχέση κορυφών και ακμών δεν επίπτουμε ακόμα, αλλά μπορούμε, επειδή πουθενά στην εκφώνηση δεν μιλάει για συνδεόμενο, αυτό σημαίνει ότι μπορώ να βάλω όσες κορυφές ακόμα θέλω, έτσι, χωρίς να βάλω καμία ακόμα ακμή. Οπότε λοιπόν αρχίζω να κοπανάω κορυφές, γιατί η σχέση κορυφών και ακμών πρέπει να διαταραχθεί, πρέπει να σπάσει. Οπότε λοιπόν να ένα γράφημα τώρα, όλο μαζί αυτό εδώ, ένα μη συνδεόμενο γράφημα απλό, το οποίο, για να δούμε λίγο τι έχουμε βάλει εδώ πέρα τώρα, έχει συνολικά νη ίσον 5 κορυφές στην κλίκα 5 και έχω βάλει ακόμα άλλες 9, άρα λοιπόν έχω βάλει 14 ακμές συνολικά. Και στις ακμές που έχει μόνο τις ακμές στην κλίκα 5, οι οποίες είναι 5, 4, 20, 22, 10. Άρα λοιπόν να παρατηρήσουμε εδώ πέρα ότι όντως εμπίπτει στην εκφώνηση, γιατί ισχύει η σχέση, οι ακμές δηλαδή είναι όντως λιγότερες, αφού είπε και αυστηρά λιγότερο, από το 2 ή -4. 2 επί 14 μας κάνει 28, -4 μας κάνει 24 και οι ακμές που έχω βάλει είναι μόλις 10. Οπότε λοιπόν πράγματι εμπίπτει στην εκφώνηση, αλλά παρόλα αυτά δεν είναι επίπεδο και έτσι λοιπόν αυτό εδώ είναι ένα αντιπαράδειγμα για αυτήν εδώ την άσκηση. Πάμε στο δεύτερο ερώτημα τώρα, το οποίο έχει δύο ξένους μεταξύ τους ορισμούς, τον κύκλο Χάμιλτον και την επιπεδότητα, το διαβάζω. Αν ένα γράφημα είναι επίπεδο και έχει κύκλο Χάμιλτον, τότε μπορεί να σχεδιαστεί ώστε όλες οι κορυφές που να ανήκουν στην εξωτερική όψη. Δύο διατυπώσεις, η επιπεδότητα και ο κύκλος Χάμιλτον, οι οποίες πραγματικά ας πούμε, δεν έχουν σχέση μεταξύ τους. Θα φτιάξω το κατάλληλο αντιπαράδειγμα, γιατί όταν οι διατυπώσεις, ξέρεις, δεν σχετίζονται μέσα από τις ασκήσεις που έχουμε δει, σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα με ένα αντιπαράδειγμα θα το βγάλουμε λάθος ή ακόμα και διαισθητικά απαντάμε λάθος. Και θα ξεκινήσω με ένα γράφημα το οποίο έχει τις δύο ιδιότητες, δηλαδή ότι είναι επίπεδο και έχει κύκλο Χάμιλτον. Η κλίκα 4 είναι ένα τέτοιο καλό γράφημα. Και τώρα η κλίκα 4 έχει και τις δύο ιδιότητες. Παρόλα αυτά, μπορώ να κάνω το σχεδιασμό έτσι ώστε όλες οι κορυφές να ανήκουν στην εξωτερική όψη. Και εδώ πέρα τώρα έχουμε την εξής ιδιότητα, ότι αν ξεκινήσω και βάλω μια εξωτερική όψη που να περιλαμβάνει όλες τις κορυφές, αναγκαστικά θα υπάρχουν δύο ζεύγη κορυφών τα οποία θα έπρεπε να σχετίζονται με ακμή και δεν σχετίζονται. Οπότε λοιπόν, ακόμα και αν βάλω τη μία ακμή από τις δύο, τότε η άλλη δυστυχώς δεν μπορεί να μπει έτσι ανάμεσα, γιατί θα τέμνει την άλλη ακμή. Και έτσι λοιπόν αυτή αναγκαστικά πρέπει να είναι στην εξωτερική όψη. Και έτσι λοιπόν αυτό το πράγμα δεν ισχύει. Επίσης, βέβαια, κάτι το οποίο είναι σημαντικό, έτσι σαν δύο ιδέες ακόμα τις οποίες παραπέμπω για αναφορά, αν θέλει κάποιος να το ψάξει λίγο παραπάνω, είναι το θέμα των εξετάσεων του δεύτερου μέρους της εξεταστικής του 2009 που μιλάει για τα εξωεπίπεδα γραφήματα, το οποίο μπορεί να δώσει μια αρκετά καλή διέστηση σχετικά με το ερώτημα αυτό. Και κάτι ακόμα το οποίο ισχύει, βέβαια, είναι το εξής, είναι ότι η προσοχή, αν έχω ένα γράφημα το οποίο είναι επίπεδο και είναι τίγκα στις ακμές, τότε όλες οι όψεις θα είναι τρίγωνο. Οπότε και εδώ διαισθητικά πηγαίνουμε προς τρίγωνα στην εξωτερική όψη, εφόσον έχουμε μία κλίκα. Αυτά λοιπόν σχετικά με το ερώτημα αυτό. Πάμε και στο τρίτο ερώτημα, όπου τώρα μιλάει αντίστοιχα ότι ένα γράφημα είναι επίπεδο και έχει κύκλο Euler, τότε μπορεί να σχεδιαστεί ώστε όλες οι κορυφές πάλι να ανήκει στην εξωτερική όψη. Και εδώ το αντιπαράδειγμα που θα επιλέξω, γιατί το κλίκα 4, αν παίξουμε κλίκες δηλαδή, δεν μας κάνει. Οπότε λοιπόν θα πάω αναγκαστικά στην άλλη κατηγορία γραφημάτων, τα οποία δεν είναι επίπεδα, τα οποία είναι τα διμερή γραφήματα, αλλά θα φτιάξω ένα επίπεδο γράφημα. Και έχουμε πει ότι μια πολύ καλή κατηγορία για τα γραφήματα αυτά είναι τα διμερή γραφήματα. Οπότε θα φτιάξω ένα γράφημα, το οποίο θα το βάλω έτσι να έχει και πολύ πολύ πράγμα. Αυτή τη στιγμή σχεδιάζω λοιπόν το K2,246.
Οπότε λοιπόν το K2,6, να το ζωγραφίσω λίγο να το οπτικοποιήσουμε, είναι ένα γράφημα το οποίο ξέρω καταρχάς ότι είναι επίπεδο, γιατί δεν περιέχει ούτε το K3,3 ούτε φυσικά το K5, αυτό είναι το K2,6, αλλά επίσης έχει την ιδιότητα ότι έχει κύκλο Euler, γιατί οι κορυφές οι από αριστερά έχουν βαθμό 6 και οι από δεξιά έχουν βαθμό 2, οπότε και από Euler πάει καλά. Και από επιπεδότητα επίσης πάει καλά, γιατί μπορώ να το ζωγραφίσω με επίπεδο τρόπο. Είπαμε προηγουμένως ότι δεν περιέχει τα συγκεκριμένα γραφήματα. Οπότε τώρα το ερώτημα είναι το εξής: μπορούμε να το σχεδιάσουμε αυτό άραγε στο επίπεδο έτσι ώστε να μην τέμνουν διακμές? Και εδώ τώρα θα μπορούσα έτσι να κάνω και μια αναλυτική απόδειξη, την οποία δεν την κάνω έτσι, η οποία θα ήταν μια απόδειξη συλλογισμού, η οποία απόδειξη θα ξεκινούσε με κάποιον σχεδιασμό, ο οποίος θα έλεγε ότι θα ξεκινήσω υποχρεωτικά από μια κορυφή. Η μία κορυφή θα είναι μέρος του κύκλου και αμέσως μετά θα προχωρώντας κατασκευαστεί. Αυτή τη στιγμή λοιπόν, με όποιον τρόπο και να το κατασκευάζω συνέχεια, ακόμα και αν πάω την κορυφή από την άλλη μεριά, δεν είναι δυνατόν να καταφέρω να είναι όλες οι κορυφές στην εξωτερική όψη. Ξεκινώντας δηλαδή από τη μία κορυφή, με όποιο τρόπο και αν προσπαθήσω να το σχεδιάσω αυτό το πράγμα, κάποια στιγμή αυτομάτως θα αποτύχω. Πότε θα αποτύχω? Όταν με το καλό θα έχω εμπερικλήσει μία κορυφή στη μία όψη η οποία δεν είναι η εξωτερική. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό το ερώτημα, το οποίο το είδαμε λίγο πιο κατασκευαστικά, είναι η αλήθεια. Πάμε τώρα στο τέταρτο ερώτημα. Όλα τα συνδεόμενα επίπεδα γραφήματα με τον ίδιο αριθμό κορυφών και ακμών έχουν τον ίδιο αριθμό όψεων. Αυτό είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι κατευθείαν από τον τύπο του Euler. Έτσι μας λέει και συνδεόμενα, μας λέει και επίπεδα, μας τα λέει όλα. Οπότε, αν είχαμε, ας το κάνω έτσι και μια σύντομη απόδειξη. Αν έχω ένα πρώτο γράφημα το οποίο έχει ίσες κορυφές και ακμές, η όψη θα είναι οι ακμές του μείον τις κορυφές του συν 2. Επίσης και για το δεύτερο γράφημα όμως ισχύει ακριβώς ο ίδιος τύπος. Δηλαδή πάλι ακμές μείον κορυφές συν 2. Και επειδή τα δύο γραφήματα έχουν ίσο αριθμό κορυφών και ακμών, αυτές οι δύο ποσότητες αυτομάτως είναι ίσες. Έτσι λοιπόν μιλάμε ότι οι όψεις του ενός γραφήματος θα είναι ακριβώς ίσες με τις όψεις του δευτέρου γραφήματος. Συνεπώς το τέταρτο ερώτημα είναι σωστό. Αυτά λοιπόν σχετικά με αυτό το σωστό λάθος, το οποίο είχε κάποιες ανισορροπίες.